στα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει τη δική του σημασία και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά στις μέρες που διανύουμε του lockdown και του click away. Θα καταλάβετε γιατί κάνω αυτό τον πρόλογο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Χατζιαναστασίου. Είναι οργανωτικός γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Κύριε Χατζιαναστασίου, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο και να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης. Υπήρξε μία παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τους ξένους όρους που η αλήθεια είναι κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή απευθείας να κάνω ένα σχόλιο πάνω. Θέλω ένα αρχικό σχόλιο. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που ζητάει ουσιαστικά η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων είναι να ξανααγαπήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε μία γλώσσα που έχει αυτή την χιλιόχρονη, μακρόχρονη ιστορία. Καλό είναι να τη φροντίζουμε, να την αγαπάμε όπως φροντίζουμε και αγαπάμε το σπίτι μας, γιατί αλλιώς θα πέσει να μας πλακώσει. Κύριε Χατζιαναστασίου, πόσο εύκολο είναι αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα ζούμε σε μια πραγματικότητα διεθνοποιημένη, παγκοσμιοποιημένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποδεχόμαστε κάθε τι, και κυρίως την επιβολή μιας κυριαρχίας ξένων προτύπων ή όρων. Μπορούμε να έχουμε τη δική μας ταυτότητα μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και συνεχώς βρίσκεται σε επικοινωνία. Όμως στεκόμαστε καλύτερα εάν υπερασπιζόμαστε και εμφανιζόμαστε σαν αυτό που είμαστε. Φυσικά και θα χρησιμοποιήσουμε ξένους όρους. Είναι απαραίτητο μέσα στη ζωή μας τη σύγχρονη. Αυτό δεν τίθεται προς αμφισβήτηση. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανείς σοβαρά. Όμως νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια ακραία υπερβολή όταν υιοθετούμε άκρητα όρους που φαντάζουν και αστείοι. Δηλαδή τώρα αυτό το click away, ας πούμε, αγγίζει τα όρια του γελίου. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, να βρούμε έναν τρόπο να πούμε αγορά με συνεννόηση ή με τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία ή κράτηση. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να καθίσουν δύο άνθρωποι κάτω και να σκεφτούν έναν άλλον όρο παρά αμέσως μας επιβάλλουν πράγματα. Κύριε Χατζιαναστασίου, είναι θέμα ατομικής ευθύνης, δηλαδή πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται την όλη κατάσταση? Δηλαδή ο καθένας θα βρει τη λύση μόνος του? Όχι. Ναι. Κοιτάξτε, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Είναι ευθύνη της οργανωμένης πολιτείας να μεριμνά για τον πολιτισμό και η γλώσσα είναι κομμάτι αυτού του πολιτισμού. Και δόξα τω Θεώ, πρέπει όλοι να παραδεχόμαστε ότι από τον πολιτισμό ζούμε και τρεφόμαστε ακόμα, έτσι. Δηλαδή, αν η Ελλάδα προσφέρει και παράγει κάτι στον υπόλοιπο κόσμο κατεξοχήν, έτσι. Ξέρετε, κύριε Χατζιαναστασίου, και συγγνώμη σας διακόπτω, θα βοηθήσω λίγο και τη συζήτηση. Οι πρώτες δράσεις που σταμάτησαν την περίοδο της πανδημίας ήταν οι δράσεις της τέχνης και του πολιτισμού. Δεν έχετε άδικο. Πλήττεται, εννοείται, ο χώρος αυτός και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι που είναι της τέχνης και του πολιτισμού, από το θέατρο, τη μουσική, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εδώ που μιλάμε για την γλώσσα, θα μπορούσε η πολιτεία, όπως έχει την αρχαιολογική υπηρεσία για την προστασία των μνημείων, να έχει και μία επιτροπή από ανθρώπους που και γνωρίζουν και αγαπούν και είναι και προσγειωμένοι, έτσι, να μην έχουμε ακρότητες που πολλές φορές οδηγούν στο άλλο άκρο, έτσι, σε μία απαξίωση, και βλέπουμε και αυτά τα αστεία και τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν τελευταία, ας το πούμε έτσι, σε βάρος ανθρώπων που έχουν ένα μεράκι και φροντίζουν για την γλώσσα, θα μπορούσε να συστήσει μία, αυτή είναι και η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, μία τέτοια επιτροπή η οποία να εξετάζει τη δυνατότητα να μπορεί να αποδίδονται κάποιοι όροι στα ελληνικά με ελληνικές λέξεις και αυτό να περνάει και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην παιδεία και παντού στον δημόσιο λόγο εν γέννη. Έχουμε, κύριε Χατζιαναστασίου, και αυτή την ανεξέλεγκτη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Είναι ένας μεγάλος κουβάς ο οποίος ο καθένας μπορεί να βρει το οτιδήποτε μέσα χωρίς κανέναν έλεγχο. Και δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό και εύκολο είναι να υιοθετηθεί αυτή η δράση και αυτή η πρόταση. Κοιτάξτε, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία
αυτή η πρόταση. Πάρα πολλές χώρες, οι Γάλλοι για παράδειγμα, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και όλοι ξέρουμε πόσο περήφανοι είναι για την δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα. Εξάλλου υπήρξαν κάποτε μια παγκόσμια δύναμη και τα γαλλικά ήταν η γλώσσα της διπλωματίας. Έτσι, χωρίς γαλλικά δεν μπορούσε κάποιος να είναι διπλωμάτης. Όλοι για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, η βασική γλώσσα της διπλωματίας ήταν τα γαλλικά. Λοιπόν, εξακολουθούν οι Γάλλοι να έχουν αυτή τη μέρημνα και τη φροντίδα για τη γλώσσα τους και άλλοι λαοί που αισθάνονται έτσι περήφανοι και υπεύθυνοι κυρίως για μια κληρονομιά την οποία δεν μπορούμε τόσο εύκολα εμείς να απεμπολούμε και να χαρίζουμε και κυρίως να ευτελίζουμε. Έτσι. Είναι και δείγμα, αν θέλετε, περηφάνειας. Ο Σολωμός το είχε πει, μίγαρης έχω στο νου μου τίποτα πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, δηλαδή συνδέει την διεκδίκηση, την υπεράσπιση της ελευθερίας μαζί με την υπεράσπιση της γλώσσας, τη φροντίδα για τη γλώσσα. Οπότε κύριε Χατζιαναστασίου, λέτε στην πολιτεία δημιουργήστε ένα επιτελικό όργανο προκειμένου να αντικαταστήσει τους ξένους όρους με ελληνικούς. Απάντηση περιμένετε. Να μελετήσει κάθε ξενικό όρο, ναι. Κάθε νεολογισμό και να διερευνήσει τη δυνατότητα, μπορεί κάποιοι να μην γίνεται να αντικαθίστανται, έτσι, να είναι ανέφικτο. Απάντηση περιμένετε. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ναι, νομίζω ότι μια σοβαρή κυβερνητική πρωτοβουλία. Εντομή, ναι, θα έπρεπε να το δει αυτό το θέμα στα σοβαρά. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Χατζή Αναστασίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και την ευκαιρία που μου δώσατε και μακάρι να έχουμε και εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα να ξαναβγούμε πάλι, να επικοινωνήσουμε ξανά. Ναι, να είστε καλά. Και δεν είναι μόνο ευθύνη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, απλά λόγω της ιδιότητάς μας ευθύνη όλων και των δημοσιογράφων. Και των δημοσιογράφων και του απλού κόσμου. Γιατί είναι η κοινή μας κληρονομιά, το κοινό μας σπίτι. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Χατζηαναστασίου, να είστε καλά, καλό απόγευμα.